είμαστε στο Αγρίνιο και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να βρεθούμε με τον κύριο Μιχαλακάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και να μας μιλήσει για αυτή τη χρονιά που πραγματικά για μένα ναι, θεωρώ ότι ο μηχανικός αθλητισμός έκανε πολλά βήματα μπροστά. Είναι γεγονός ότι ήταν μια χρονιά που για απρόσμενα σωστά. Την εξέλιξη. Σωστά. Ξεκίνησε από την αναγγελία τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης και ό,τι αυτό σημαίνει, που είναι ιδιαίτερο όφελος για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι για το διεθνή μόνο. Σωστά. Στη συνέχεια είχαμε βέβαια αρκετές άτυχες στιγμές με κορυφαία αυτή του Μάκη Πιλβάτου. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, ενώ τα σωματεία και η ομοσπονδία, να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη με δεδομένη την αταξία των δύο προηγουμένων ετών, και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, και νομίζω ότι καλά τα πήγαμε, καλά τα πήγαμε. Πάντως το κομμάτι αυτό με τον Γεράσιμο θεωρώ ότι ήταν μια θυσία που έφερε κάποιους καρπούς. Εδώ βλέπω έναν χώρο ο οποίος έχει βελτιωθεί, έχει εξελιχθεί. Νομίζω ότι πρέπει να το στηρίξουν και ο χώρος, ο κόσμος, γιατί κάτι γίνεται, κάτι γεννιέται καλό. Έτσι δείχνει. Καταρχήν το ατύχημα του Μάκη ήταν ένα ατύχημα που έφερε τρομερή θλίψη και ενδεχομένως και δυστυχία στους δικούς. Και ως τέτοιο εκεί θέλω να μείνουμε. Ναι. Εκεί θα ήθελα να μείνουμε. Από εκεί και πέρα η στόχη της Ομοσπονδίας για το 22. Η στόχη της Ομοσπονδίας είναι με δεδομένο ότι μετά από μια επιτυχία, εάν εφησυχάσεις έρχεται μια αποτυχία. Πολύ σωστό. Και μάλιστα απρόσμενα και καταληκτικά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε αυτό που θεωρείται κεκτημένο και να πάμε μπροστά λιγάκι στον τομέα της προβολής, της εξωστρέφειας. Σωστά. Της εξωστρέφειας και της εφαρμογής των κανονισμών. Mm-hmm. Δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο τα λόγια μου για τον τηλεθεατή σας ίσως. Πάντως η εφαρμογή των κανονισμών είναι η λιβύα λίθος για να αναπτυχθεί το σπορ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά και σε αυτά που είπατε ισχύει στο απόλυτο ότι αυτό πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι είναι η εξέλιξη του μηχανικού αθλητισμού και η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κομμάτι των κανονισμών να μπορεί να είναι όπως πρέπει. Και να εφαρμόζεται κυρίως. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Καλή τύχη σε εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Με υγεία.